Φίλοι, σας καλωσορίζουμε και σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας στο σημερινό μας γλέτι που πραγματοποιούμε για να γιορτάσουμε τη μεγάλη νίκη της πανσπουδαστικής κίνησης συνεργασίας στις φοιτητικές εκλογές. Όλοι εμείς, όλοι μας και μόνοι τους, όπως ήταν και το σύνθημά μας, δώσαμε μια σπουδαία μάχη, πετυχαίνοντας φοιτητές και φοιτήτριες στις 18 Μαΐου να πλημμυρίσουν τις κάλπες της χώρας με γαρίφαλα. Να αναδείξουν την πασπουδαστική κίνηση συνεργασία σε πρώτη δύναμη σε όλη τη χώρα, αλλά και σε δεκάδες ιδρύματα, εκατοντάδες σχολές και τμήματα. Ιδιαίτερα ευχαριστούμε όλους τους φοιτητές που πλαισίωσαν τα ψηφοδέλτια της πασπουδαστικής. Χωρίς τη δική τους συμβολή, δεν θα ήταν εφικτή η νίκη που πετύχαμε. Έτσι θα συνεχίσουμε και τώρα. Μαζί είμαστε μια κρίσιμη μάζα που μπορούμε να δυναμώσουμε τους αγώνες μας, τη συλλογική και οργανωμένη διεκδίκηση. Να παλέψουμε για πολλά περισσότερα ριζικές αλλαγές μέσα από τις γραμμές της κομμουνιστικής νεολαίας Ελλάδος. Σύντροφοι και συντρόφισσες, φίλες και φίλοι, το μήνυμα είναι σαφές. Στις 18 Μαΐου ακούστηκε δυνατά η φωνή των φοιτητών. Ακούστηκε η καταδίκη της πολιτικής που ακολούθησαν και ακολουθούν όλες οι κυβερνήσεις σαρώνοντας τα δικαιώματά μας. Φάγανε άκυρο οι επίδοξοι σωτήρες, αυτοί που βάζουν πλάτη παντού. Οι δυνάμεις των λαβαριαστούμε μετά. Που επιδίωκαν να καρποθούν τη δυσαρέσκεια, την αγανάκτηση των νέων. Ακούστηκαν δυνατά οι διεκδικήσεις μας για αναβάθμιση των σπουδών μας, επαγγελματική κατοχήρωση, δουλειά στο αντικείμενό μας με δικαιώματα. Οι φοιτητές που παλέψαμε όλοι μαζί για να γίνουμε φοιτητές ξανά, που καταφέραμε να μπλοκάρουμε την είσοδο της πανεπιστημιακής αστυνομίας, πήραμε και πάλι την κατάσταση στα χέρια μας. Για ζωντανούς και αγωνιστικούς συλλόγους, κόντρα στο σχέδιο διάλυσής τους, κόντρα στο σχέδιο καταστολής των αγώνων μας. Γι' αυτό και σήμερα, για μία ακόμη φορά, είμαστε όλοι μας και μόνοι τους. Το αποτέλεσμα αυτό μας γεμίζει με αισιοδοξία. Μας δίνει όμως και μεγάλη ευθύνη. Γιατί τώρα υπάρχουν οι προϋποθέσεις για να γίνει σοβαρό βήμα στην ανασυγκρότηση του φοιτητικού κινήματος, στη μαζικοποίηση των συλλογικών διαδικασιών, στο να συμμετέχουν περισσότεροι στη συλλογική και οργανωμένη διεκδίκηση. Τα μέλη της ΚΝΕ δεσμευόμαστε ότι θα δώσουμε το καλύτερό μας σε αυτό, σε αυτή την υπόθεση. Θα κάνουμε τα πάντα για να γίνουν πράξη οι ανάγκες και τα όνειρά μας. Θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας, ώστε περισσότεροι φοιτητές να συγκουρευτούν με τα μέλη της ΚΝΕ σε κάθε τμήμα και έτος, να πολλαπλασιαστούν οι δυνάμεις μας σε κάθε ίδρυμα, προϋπόθεση για να δυναμώσει ο αγώνας μας, να προχωρήσει σοβαρά βήματα μπροστά η πορεία ανασυγκρότησης του φοιτητικού κινήματος. Βεβαίως, ξέρουμε ότι το αποτέλεσμα έχει δημιουργήσει και αρνητικά συναισθήματα σε ορισμένους, που η αλήθεια είναι ότι κάνουν σαν μικρά παιδιά. Και δεν μπορούν να αποδεχτούν την ήττα τους, που από τα στελέχη της ΔΑΠ μέχρι το κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο αναπαράγουν τις ίδιες ανοησίες εδώ και μέρες για να μαζέψουν τα σημάζευτα. Να μας πείσουν όμως γιατί ακριβώς. Για το ότι δεν είναι κόκκινο το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, το ΕΚΠΑ, το Πολυτεχνείο, το ΠΑΠΗ, το Πάντιο, το Γεωπονικό, το Φυσικό, το Μαθηματικό, η Φιλοσοφική, η Τοπογράφη, η Αρχιτεκτονική, το Τούρκικο. Συνολικά 128 σύλλογοι σε όλη τη χώρα. Ο πανικός τους δείχνει το τι έχουμε καταφέρει. Αποδεικνύει ότι τώρα μπορούμε να αλλάξουμε σελίδα στην κατάσταση του φοιτητικού κινήματος. Ότι τώρα με τους αγώνες μας ο φόβος τους μπορεί να γίνει ο χειρότερός τους εφιάλτης. Γράψαμε ιστορία στις 18 Μαΐου και θα ξαναγράψουμε στους δρόμους του αγώνα, κάνοντας την ΚΝΕ, την οργάνωσή μας, πιο μαζική από ποτέ. Άλλωστε, αν χρειαστεί, εδώ είμαστε οι φοιτητές του ΕΚΠΑ να τους κάνουμε τα απαραίτητα μαθήματα αριθμητικής, μπας και αντιληφθούν το αποτέλεσμα. Γιατί με αυτά τα μαθηματικά άριστα δεν παίρνουν ούτε στο νηπιαγωγείο. Κλείνοντας, σας καλούμε όλους στη μεγάλη αντιπεριληστική μαραθώνια πορεία ειρήνης που πραγματοποιεί αύριο η ΕΔΙΕ με στάση στις 5.30 ώρα στην Αγία Παρασκευή και τερματισμό συγκέντρωση στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας στις 6.30. Σας καλούμε ακόμα όλους στη μεγάλη συναυλία που διοργανώνει η Κεντρική Επιτροπή του ΚΚΕ και η οικογένεια του αξέχαστου ερμηνευτή Δημήτρη Μητροπάνου με αφορμή τη συμπλήρωση 10 χρόνων από το χαμό του τη Δευτέρα 30 Μάη στις 8.30 ώρα στο γήπεδο Πανιωνίου στη Νέα Σμύρνη. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια και καλή διασκέδαση.